Καλημέρα πρώτα απ' όλα. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά για την πρόσκληση, ε, διότι εγώ αισθάνομαι ότι είμαι γεννημένο για το Μέγαρο. <Κι> Δυστυχώς η ζωή τα άφερε να είμαι με τον Πανούτσο που δεν τον λες και πέδαρο ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει την προηγούμενη φορά που είχα στο Μέγαρο ε, ήμουνα στη μεγάλη Αθουσιά, τότε το είχαμε γεμίσει, φοβερός ξέ. Ε, βέβαια λέγανε ότι ήρθαν για τον Έσμπο, ενώ εγώ ένιωθα ότι είχαν για μένα, να ξέρω, 3.000 άτομα. Όπω οι τραγουδιστέ όταν πηγαίνουν σε μικρότερα μαγαζιά, γιατί δεν έχουν πολύ μεγάλο σοξέ, θέλω να πω ότι είναι πάντα χαρά μου να μιλάω σε λίγου που με αγαπάνε παρά σε πολλού που απλά έτσι σήμερα με ξέρουν. Σα ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είχα μια μεγάλη περιέργεια γιατί με καλέσαν οι άνθρωποι εδώ πέρα. Ε, ενημερώθηκα λίγο παραπάνω για το το πώ λειτουργεί εδώ πέρα το, η όλη η ιστορία, η όλη έκθεση. Εξακολουθώ να έχω την ίδια περιέργεια γιατί με καλέσανε. Θα σα μιλήσω για κάτι το οποίο ξέρω πάρα πολύ καλά και που δεν είναι το Ιντερνετ, αλλά είναι ο εαυτό μου. Μπορεί να κουραστείτε. Θα το λήξω, αν δω ότι δεν τραβάει. Λοιπόν, ο τίτλο τη ομιλία είναι Κοπηλατώντα τον ωκεανό του Ιντερνετ. Θα μπορούσα να βάλω και άλλου τίτλου. Διάλεξα αυτό γιατί είναι λίγο περισσότερο, ας πούμε, έτσι, α, πώς να το πω, α, γλυκό. Δεν θέλω να κάτι ξερό, να γίνουμε και ρεζίλ πρώτη φορά εδώ πέρα. Να δείξουμε ότι έχουμε, εν πάση περιπτώσει, ένα, μια αισθητική. Στην πραγματικότητα, εμένα η σχέση μου με το ίντερνετ είναι ανάλογη με μια σχέση που είχα με μια κοπέλα όταν πήγαινα στο γυμνάσιο. Νομίζω ότι λέγανε λίτσα. Τότε τι γυναίκε λέγανε λίτσε. Νίτσε, τα λέγαμε αυτά. Ε, ήταν μια φοβερή σχέση. Υπό την έννοια ότι εγώ νόμιζα ότι τα είχαμε, αυτοί όχι. <Κι> Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια έτσι, μαζί. Από τα ωραιότερε σχέσει που είχα ποτέ. Δεν υπήρχε ανταγωνισμό, δεν υπήρχε γκρίνια, δεν υπήρχε μουρμούρα. Ε, όλα κλείσαν πάρα πολύ ωραία. Ε, τώρα αυτή έχει τρία παιδιά, δεν ξέρω πού βρίσκεται. Ε, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι η διαφορά με αυτή και το Ιντερνετ είναι ότι τώρα λίγο εγώ έμαθα κάποια πραγματάκια ώστε να μπορώ να το χρησιμοποιώ ως εργαλείο δουλειάς και δεν αναφέρομαι στη δυνατότητα που σου δίνει το διαδίκτυο στο να ψάχνεις, να βρίσκεις. Είναι ένα γιγάντιο αρχείο πρώτα απ' όλα. Είναι πολλά, ας πούμε, έχει πολλά χρήσιμα πράγματα για δική μας δουλειά. Αλλά μιλάω για το πλέον, πώς να το πω, πεζό πράγμα που μπορεί να απασχολεί ε, έναν άνθρωπο. Δηλαδή το πώς θα λεφτά. Να βγάλει κάτι. Εν πάση περιπτώσει. Μπορούμε να δούμε την πρώτη ενότητα που έχει τίτλο Το Ιντερνετ, τι είναι τούτο. Λοιπόν, εγώ το Ιντερνετ το γνώρισα πάρα πολύ νωρις πιστεύω. Δηλαδή, πιστεύω ότι όταν γνώρισα εγώ το Ιντερνετ στην Ελλάδα δεν το ξέραμε πάρα πολύ, το ξέρανε ελάχιστοι. Εσείς το ξέρατε. Δηλαδή, θέλω να πω, το ξέραν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν με τον κυβερνοχώρο, όπως λέγαμε τότε. Ε, γιατί το γνώρισα, Γιατί όταν ήμουν στην Ιταλία, σπούδαζα και δούλευα και ήμουν στην Ένωση ανταποκριτών, Αποκριτών, ε, υπήρχε ένα Σουηδό, ο οποίο έκανε μαθήματα ίντερνετ στου ανίδιου. Ε, αυτό το λέω για να μην νομίζετε ότι Οι απαταιώνε υπάρχουν μόνο στη Νότια Ευρώπη, υπάρχουν και στη Βόρεια Ευρώπη. Διότι, ποια ήταν τα μαθήματα που έκανε ο συγκεκριμένο άνθρωπο, ε, Έπαιρνε τον υπολογιστή, έβγαζε μια διεύθυνση, του δίνε εσύ μια διεύθυνση άνοιγε μια σελίδα και σου έλεγε Α, να, αυτό είναι το Ιντερνετ. Δηλαδή, αν έχει μια σειρά από διευθύνσει, μπαίνει και βλέπει μια σειρά από πράγματα τα οποία σε ενδιαφέρουν. Όσο και να σα φαίνεται περίεργο, εμένα αυτό μου έχει φανεί ένα πράγμα εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, όχι να πληκτρολογήσω τη διεύθυνση, αλλά πρώτα απ' όλα να έχω τι διευθύνσει. Τον καιρό εκείνο δεν υπήρχε ακόμα το Google, δεν υπήρχαν οι μηχανέ αναζήτηση. Οι πρώτε μηχανέ αναζήτηση ήταν τη πλάκα τελείω. Λοιπόν, και ήταν ένας καινούριο κόσμος, φανταστικός, τρομερός, απίθανος, αλλά από την δική μου την πλευρά εντελώς ανεξερεύνητος. Όλα έγιναν χειρότερα όταν γύρισα στην Ελλάδα. Τότε δούλευα, θυμάμαι, στα περιοδικά του Κωστόπουλου. Είχαμε φτιάξει μια αθλητική εφημερίδα που πήγε άπατη σε χρόνο ρεκόρ. Λέγανε ότι ήταν καλή. Δεν ήταν, αλλά τα λέγαμε μέσα μεταξύ μα έτσι για να φτιαχνόμαστε. Συνήθω τι αποτυχίε έτσι κάνουμε. Λοιπόν, και είχαμε ένα παλικάρι το οποίο μα έκανε τότε την έρευνα. Δηλαδή, πηγαίναμε εμεί, του λέγαμε κάτι που μας ενδιαφέρει και αυτός μας έφερνε τυπωμένα πράγματα, σελίδες, ας πούμε, αναφορές, δημοσιεύματα, τα οποία έβρισκε. Αυτός, ο ήταν ένας άλλος καταπληκτικός απατεώνας, το έκανε όλο αυτό να φαίνεται φοβερά δύσκολο. Δηλαδή πήγαινε εσύ, του έλεγε, ας πούμε, θέλω κάτι για τον Ρονάλντο. Σου έλεγε τον Ρονάλντο, θέλω μισή ώρα. Έλεγε τι ψάχνει, ρε. Ξέρεις, συγκεντρωνόταν, και ένα έφο και άρχιζε και... Στην πραγματικότητα, δύο-τρει διευθύνσει έβαζε. Λοιπόν, κατέρευσε όλο αυτό ο μύθο όταν σε ένα τραπέζι οικογενειακό ένα απόγευμα Κυριακή ήθελα να δω κάποια αποτελέσματα σε ένα πρωτάθλημα και είπα πού πρέπει να πάρω τηλέφωνο τον συγκεκριμένο να τον μπει στο ίντερνετ να τον ρωτήσω και ο 12χρονο γιο του ανθρώπου που μα φιλοξενούσε μου είπε γιατί δεν μπορούμε να μπούμε από εδώ. Και του λέω από πού, μου λέει από εδώ, από τον υπολογιστή μου. Του λέω, ξέρει εσύ από αυτά μου λέει: Ναι, πήγε το παιδάκι, έγραψε δύο πράγματα. Εγώ ήμουν τότε μαντράχαλο. Στάθηκα, είναι αλήθεια, πολύ λυθιό, αλλά κάπω έτσι άρχισα να καταλαβαίνω ότι το μέσο δεν είναι και τίποτα δύσκολο. Το ξέρω ότι σα φέρνω τελείω χαζό λέγοντα αυτά τα πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι είμαι απολύτω ειλικρινή. Έτσι το αντιμετωπίζαμε στην αρχή, ω ένα πράγμα πολύ παράξενο, πολύ α πούμε για ειδικού, πολύ για τζίνια, α πούμε, τη τε, τεχνολογία. Μετά άρχισα να συνεργάζομαι με διάφορου οι οποίοι είχαν ιστοσελίδε. Ε, μια πάντα από τι που μου αρέσουν είναι ότι ε, μπορούμε να δούμε λίγο τη, αυτά εδώ πέρα, τα, τη, 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 τις μικρές, ας πούμε υποενότητε για τι οποίε μιλάω. Λοιπόν, ένα που δε, πράγμα που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι ότι κάποια στιγμή έφτασα να βρω τον πελά μου. διότι συνεργαζόμουν με ένα παλικάρι το οποίο είχε κάνει μια πάρα πολύ έξυπνη, είχε μια πάρα πολύ ιδέα. πουλούσε εισιτήρια για παιχνίδια. Εν τέλει, μετά από ένα διάστημα, κατάλαβα αυτό, ότι αυτό ήταν μια ηλεκτρονική μαύρη αγορά κατά κάποιο τρόπο. και όταν έγινε ο τελευταίο τελικό του Champions League στην Αθήνα το 2008. ασχολήθηκε μαζί του η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο γιατί πούλαγε ένα εισιτήριο το οποίο έκανε κανονικά ξέρω εγώ, 100 ευρώ, το πουλάγε ξέρω 2.000 ευρώ, βρήκαν και μένα μέσα, <laughs> με ψάχναν για να δώσω εξηγήσει. Ε, εγώ εκεί απαντούσα σε κάτι ερωτήσει, τι οποίε άφηνε ο κόσμο. Ήταν πολύ πρωτότυπε, τύπου ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ε, ήταν όμω και η πρώτη μου επαφή με κάποιον ο οποίο είχε χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο μέσο για να βγάλει χρήματα κάνοντα κάτι το οποίο. Όπω τελικά αποδείχθηκε, δεν ήταν και καθόλου παράνομο. Γιατί ο άνθρωπο είχε μια δικαστική περιπέτεια, αλλά ξέμπληξε. Μετά δούλεψαν σε διάφορε ιστοσελίδε, γράφοντα κείμενα κατά βάση. Ε, έκανα μερικέ εκπομπέ, από τι πρώτε που γίνανε στην Ελλάδα, ε, για α πούμε, ήταν μία που είχε δει πολλοί κόσμο ιντερνετική, ήταν το περίφημο Βουβουζέλα Show που το είχαμε κάνει με τον Πάντσο στο Μουντιάλ το 2010, λόγω τη Βουβουζέλα. Αυτέ ήταν εκπομπέ, θα έλεγα, οι οποίε προσπαθούσαν κατά κάποιο τρόπο να μιμηθούν πράγματα τα οποία κάναμε στην τηλεόραση, αλλά είχαν ένα μεγάλο έτσι χαρακτηριστικό, το οποίο μου έμεινε από αυτήν την ιστορία, ότι ήταν low budget. Ήταν πράγματα τα οποία δεν στήριζαν σχεδόν τίποτα. Για να καταλάβετε πόσο low budget ήταν, θα σα πω το εξή. Είχαμε πάει τότε, όταν κάναμε το βουβουζέλα στο SportGR, στον Κώστα του Γεωργιάδη, καλό φίλο, ο οποίο ήθελε να κάνουμε ένα trailer για την εκπομπή και όταν είχαμε πάει εμεί να τον δούμε, φτιάχνα ένα, στουντιάκι το οποίο είχαμε χρησιμοποιήσει μετά. Αν Με φανταστείτε τίποτα μεγάλο, ένα πολύ μικρό πράγμα. Εκεί λοιπόν, βλέποντα το στουντιάκι αυτό, πήρα εγώ μια μπαντανόβουρτσα από αυτέ που χρησιμοποιεί για να βάψει. πήρα ο πάνω, δεν θυμάμαι κάτι άλλο ανάλογο που είχαμε βρει και κάτι χρώματα. Κάναμε ότι βάφαμε και ζωγραφίζαμε και αυτό κάναμε τρέλερ. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία θα τη ζήλευε ο Ed Wood. Πρέπει να έχει γίνει σε 5 λεπτά και είχε στοιχήσει μηδέν. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα. Βέβαια, πρέπει να πω ότι σε όλη αυτή την ιστορία που λέγεται ίντερνετ, δεν μπορούσαμε τίποτα να φανταστώ πώς μπορεί κάποιος να βγάλει χρήματα. Δηλαδή δεν μιλάω για να βγάλει τίποτα εκατομμύρια, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι να παίρνει που να δικαιολογεί τον κόπο του. Διότι διάφορες συμφωνίες, οποίες είχα κάνει κατά καιρούς με μεγάλες ιστοσελίδε. Είχαν συνήθω τη ε, γνωστή κατάληξη. Δηλαδή, κάναμε μια συμφωνία για να πάρουμε κάποια χρήματα. Μετά από ένα διάστημα, μα λέγανε ότι αυτά είναι πολλά. Ε, μετά βάζαμε πλάτη. Μετά ξαναβάζαμε πλάτη. Μετά λέγανε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί βάζε πλάτη. Πέρασε ένα χρόνο, μα χρωστάγανε. Τελείωνε η γενικότερη συνεργασία, θέλω να πω. Ε, όχι πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια, υπήρξαν και δουλειέ, οι οποίε στι οποίε οι άνθρωποι τα συνεπεί. Δηλαδή, αυτά που είχαμε συμφωνήσει, αυτά που είχα συμφωνήσει, για να μην χρησιμοποιήσω το πληθυντικό τη μεγαλοπρέπεια, τα πήρα. Αλλά να σα πω την αλήθεια, ελάχιστα από αυτά τα πράγματα τα είχα χαρεί. πάντα στο μυαλό μου η δουλειά, παραδείγματο χάρη στην εφημερίδα, ήταν ένα πράγμα σημαντικότερο. Δηλαδή το ίντερνετ, το site στο οποίο δούλευα, το βλέπα Κακό, εγώ φταίω, ω ένα είδο πάρεργου. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι εντάξει. Πρέπει να το κάνει και αυτό. Καλά είναι να υπάρχει, α πούμε. Στο μεταξύ, δεν πρόσεχα καν τη διαφορά ανάμεσα στο αναγνωστικό κοινό τη εφημερίδα και στην επισκεψιμότητα τη όποια ιστοσελίδα. Η οποία ήταν ένα πράγμα γιγάντιο. Δηλαδή, μιλάμε <laughs> ότι α πούμε οι εφημερίδε τον καλό καιρό που λάγανε οι εφημερίδε που δούλευα εγώ 15.000 φύλλα πανελλαδικά και ένα κομμάτι στο ίντερνετ μπορεί να το διάβαζε τότε δικό μου 30.000 κόσμος. Ήταν η αναλογία ένα προς δύο. Ε, ωστόσο η εφημερίδα ήταν στο μυαλό μου η εφημερίδα και το άλλο ήταν κάτι που πρέπει να υπάρχει και καλό είναι να υπάρχει για να μην χάνεσαι. Γιατί, γιατί εγώ έτσι μεγάλωσα. Όταν εγώ ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, το όνειρό μα όλων όσων κάναμε αυτή τη δουλειά ήταν να βρούμε μια δουλειά σε μια εφημερίδα. Μα φαινόταν ότι αυτό είναι το καταπληκτικότερο πράγμα το που μπορεί να μα τύχει. Μετά να δουλέψουμε ενδεχομένω και στο ράδιο ή ξέρω εγώ σε οτιδήποτε άλλο, τηλεοράσει κτλ. Αλλά το μέσο που σε καταξίωνε ήταν η εφημερίδα. Ε... Και μου πήρε κάμποσο καιρό για να καταλάβω όχι ότι οι εφημερίδες έχουν προβλήματα και ψηλοπεθαίνουν γιατί αυτό το είχαμε καταλάβει μισθολογικά εδώ και πάρα πολύ καιρό αλλά ότι αν υπάρχει ένα καταφύγιο καινούριο και ένας χώρος καινούριο για να δουλέψει, αυτό είναι το διαδίκτυο. Πώς τώρα να δουλέψει το διαδίκτυο. Ο μοναδικός τρόπος ο οποίος υπάρχει και έχει να κάνει με δημοσιογράφους είναι τα blog. Εγώ λοιπόν έκανα ένα blog δικό μου, το έκανα το 2016. Θα έπρεπε να το έχω κάνει, όπως το κατάλαβα πολύ αργότερα, τουλάχιστον από το 2007, το 2008, είχα μια πιθανότητα, αν το είχα κάνει τότε, να είχα πάρει και κάποια χρήματα πούμε, πιο σημαντικά, γιατί τότε υπήρχαν οι υπήρχε διαφήμιση, υπήρχε γενικώ ένα άλλο κόσμο. Ε, αλλά όταν αποφάσισα να το κάνω, αποφάσισα ότι η, κατά κάποιο τρόπο σημαντική κύρια προσοχή μου θα είναι και σε αυτό. Δεν λέω μόνο σε αυτό, αλλά θα είναι και σε αυτό. Δηλαδή, θα είναι κάτι το οποίο θα το υπηρετήσω με την μέγιστη, ας πούμε, επαγγελματική σοβαρότητα, ακόμα κι αν από όλο αυτό το πράγμα μπω μέσα. Γιατί δεν είχα καμία βεβαιότητα ότι θα μπορούσα να βγάλω έστω τα χρήματα τα οποία χρειάζονται για να συντηρηθεί. Το ξεκίνησα το καλοκαίρι του 2016 για ένα λόγο απλούστατο, γιατί ήταν τότε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τελικά του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και γιατί επειδή δεν είχα για τουλάχιστον δύο χρόνια προηγουμένω παραελάχιστη παρουσία στο διαδίκτυο, θεώρησα ότι ήταν ένα καλό τρόπο για να μαζέψω λίγο του δικού μου. Λοιπόν, α ας δούμε λίγα και ορισμένα πραγματάκια τώρα γι' αυτό ειδικότερα. Ε, γιατί είναι έτσι η ιστορία μια δουλειά, α πούμε. Και δεν λέω ότι θα πάρετε ιδέε. Δεν νομίζω άλλωστε ότι σα ενδιαφέρει και ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Αλλά πιθανότατα θέλω να πω ότι αν εγώ σα εξηγήσω ότι έψαχνα, μπορεί να σα είναι χρήσιμο ότι την επόμενη φορά που θα βρείτε κάποιο σαν εμένα που θέλει να κάνει κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, εγώ ήθελα να κάνω ένα περισσότερο και από το να βρω ας πούμε κάτι να ασχολούμαι. Ήθελα να βρω μια βιτρίνα, κάτι, το οποίο να έχει λίγο περισσότερο εμένα, δηλαδή η ευθύνη αυτού του πράγματος πρώτα απ' όλα να είναι δική μου και κατά δεύτερο λόγο ό,τι κανείς διαβάζει εκεί πέρα να είναι δικό μου. Και η αρχική μου σκέψη ήταν ότι εγώ θα γράφω ό,τι θέλω και ό,τι γουστάρω και ό,τι μου αρέσει κτλ. Και, και, και σε όποιον αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Ε... Πρέπει να πω ότι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτή την ιστορία για μένα είναι ότι με τον καιρό ανακαλύπτει ότι δεν είναι έτσι ακριβώ. Δηλαδή, παραδόξω, το ίδιο το μέσο σε υποχρεώνει κάποια πράγματα να τα κάνει και κάποια πράγματα να μην τα κάνει. Και δεν έχει να κάνει τόσο με την επισκεψιμότητα. Έχει να κάνει κυρίω με το γεγονό ότι διακρίνει ποια είναι η απέτηση αυτού που σε διαβάζει. Δεν αναφέρομαι στην άποψη αυτή καθ' αυτή, αλλά κυρίως στη θεματολογία, στο περιεχόμενο. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να γράψω κάτι ας πούμε το οποίο να αφορά τι να πω τώρα ε, τον εθνικό ύμνο έτσι να γράψω παράδειγμα χάρη ότι εμένα δεν μου και πάρα πολύ είναι καλύτερος ας πούμε ο Αμερικάνικος θα μπορούσα να να το κάνω δηλαδή ε, παραδοξολογώντα, γράφοντας διάφορα πράγματα δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή, μπορεί να ενδιαφέρει, ξέρω, 200 τρελού, α πούμε, οι οποίοι να είχαν σκεφτεί κάτι ανάλογο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο κόλλαγε εκεί πέρα. Και το λέω γιατί. Γιατί υπάρχει μια γενικότερη εντύπωση ότι στο διαδίκτυο μπορεί να κάνει ό,τι τρολιά θέλει, να μπαίνει ο καθένα να γράφει ό,τι θέλει. Πράγμα το οποίο ισχύει, αλλά μην μπερδεύουμε το διαδίκτυο, το κάτι τη οργανωμένο στο διαδίκτυο, δηλαδή ένα site. Ένα blog με, το, με τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Στα μέσα κοινωνική δικτύωση χωράει περισσότερη πλάκα, αλλά δεν είναι ακριβώ το, το διαδίκτυο. Είναι τελείω άλλο. Επιπλέον, για να μπορεί αυτό το πράγμα να συντηρηθεί, χρειάζεται να έχει και μία κάποια ε, επαγγελματική σοβαρότητα. Δηλαδή, αυτό ο οποίο θα σου δώσει τα χρήματα, τα λίγα χρήματα, ο χορηγό κτλ, κτλ., πρέπει να είναι βέβαιο ότι δεν θα τα δεν θα συνεργαστεί με κάποιον ο οποίο ο σκοπό του είναι ας πούμε, να τον βρίζει όλη η Ελλάδα. Δεν πρόκειται να το κάνει. Εμένα, μάλιστα, ένα πράγμα που μου είχαν πει όλοι όσοι είχαν μιλήσει μαζί μου για να διαφημιστούν ήταν ότι δεν θέλουμε σχόλια κάτω από τα κείμενά σου στη σελίδα σου. Ε, Πώ το λένε, μπορεί άνετα να κάνει αυτό το πράγμα χρησιμοποιώντα τα, Facebook, τα Twitter κτλ. Να μαζεύει, εν πάση περιπτώσει, όσο μπινελίκι θέλει εκεί. Αλλά εμείς εδώ δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Θέλουμε δηλαδή να διαφημιζόμαστε κάπου που υπάρχουν κείμενα και όχι άνθρωποι οι οποίοι βρίζουν ο ένας τον άλλο. Ε, και μετά από ένα χρόνο περίπου, διαπίστωσα ότι αυτό το πράγμα το απαιτούν γενικότερα. Δηλαδή δεν το απαιτούν μόνο από μικρά πράγματα σαν το δικό μου, αλλά και από site-supermarket, τα οποία έχουν στηθεί μερικά ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή για να μπορεί να έχουν αναγνώστε οι οποίοι μεταξύ του να τσακώνονται και να τη βρίσκουν ας πούμε, με τέτοιο τύπο τρόπο. Βλέπω ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια γενικότερη προσοχή σε αυτό το πράγμα, η οποία δεν έγινε με επιφύτηση του Άγιο Πνεύματο, έγινε γιατί το ζητάνε οι διαφημιστέ. Οι διαφημιστέ είναι ένα πράγμα το οποίο τους δω, εγώ το βρίσκω πάντα μπροστά μου. Έχω καλή σχέση. Ε, δεν θεωρώ ότι είναι τίποτα δαίμονες, ας πούμε, και άνθρωποι οι οποίοι, ε, ξέρω εγώ, επηρεάζουν την κρίση μας ή τη γνώμη μας, κάνουν μια δουλειά και αυτή πάρα πολύ συγκεκριμένη και στην συγκεκριμένη περίπτωση η... ο λόγος τους είναι κάτι το οποίο ε, όλοι το λαμβάνουν υπόψη. Δεν συμπληρώνει πληρώνει κανένας για να προκαλείς ε, και να δημιουργείς ας πούμε εντάσεις. Μπορεί προσωρινά να το κάνει γιατί ας πούμε η επισκεψιμότητα μπορεί να είναι μεγάλη και να τον ενδιαφέρει με τον καιρό όμως Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα σε παρατήσει. Ε, μπορούμε λιγάκι να δούμε και την επόμενη ενότητα, η οποία έχει τίτλο «Τι ακριβώς ψάχνει και τι διαβάζει ο κόσμος». Πρέπει να σας πω ότι αρχικά δεν είχα κανένα τέτοιο τύπο προβληματισμό. Δηλαδή, έλεγα ότι ένα blog πρέπει να το κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρκετά αυταρεσκός ώστε να πιστεύει ότι αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο που το επισκέπτεται είναι αυτό και τίποτα άλλο. Και κανένα άλλο. Δεν ισχύει έτσι ακριβώ. Δεν είναι έτσι ακριβώ. Δηλαδή δεν σε διαβάζουν γιατί είσαι μια ας πούμε, γνωστή υπογραφή. Σε διαβάζουν αν το θέμα με το οποίο καταπιάνεσαι είναι κάτι το οποίο τους απασχολεί. Βέβαια, εγώ έχω μία, σε αυτή την ιστορία, μπορούμε να πάμε στην επόμενη κάτι, έχω ένα, αβαντάζ, ότι ασχολούμαι με έναν χώρο ο οποίος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος, δηλαδή μου είναι σχετικά εύκολο, ας πούμε, να γκετοποιήσω ένα κοινό. Το κοινό μου είναι περισσότεροι άντρες, ασχολούνται με τα αθλητικά, κατά βάση, οπότε η στόχευση, ας πούμε, είναι σε γενικές γραμμές εύκολη. Γενικά όμως... Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην παλιά και τη νέα δημοσιογραφία, δηλαδή τη δημοσιογραφία των εφημερίδων και τη δημοσιογραφία του ίντερνετ, η οποία είναι, κατά τη γνώμη μου, η εξή. Οι εφημερίδε είχαν μια πολύ γενική εικόνα του κοινού του. Δηλαδή, δημοσιεύαν πράγματα στην ελπίδα ότι αυτό που αγοράζει την εφημερίδα θα τα διαβάσει και θα είναι και ευχαριστημένο. Και, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούσαν πούμε, να τον ενημερώσουν, ενώ να τον ψυχαγωγήσουν. Ε, ελπίζοντα το ξαναλέω ότι θα χτίσουν μαζί του μια, μια σχέση όσο το δυνατόν περισσότερο καθημερινή. Εδώ πέρα η ιστορία είναι τελείω διαφορετική. Τα blog ψάχνουν ένα κοινό. Το, το περιμένουν αυτό το κοινό και θέλουν να το ταΐσουν κατά κάποιο τρόπο αυτό το κοινό. Δηλαδή θέλουν να του δώσουν αυτό το οποίο εκείνη τη στιγμή το ενδιαφέρει. Είναι σαν ενώ στην εφημερίδα πα εσύ στο περίπτερο για να την αγοράσει, είναι σαν να έρχεται το περίπτερο και να σε κυνηγάει όπου είσαι. Δηλαδή να σου λέει, Εδώ είμαι, ή εν πάση περιπτώσει και εγώ εδώ είμαι, γιατί είναι διάφορα περίπτερα που σε κυνηγάνε συγχρόνω, και πρέπει να μου δώσει κάποια, κάποια, κάποια από την προσοχή σου. Πρέπει να την κερδίσω την προσοχή σου. Να τη βρω, να σε βρω, να δω τι, τι διάβολο είσαι, πού βρίσκεσαι, πού κινείσαι. Δεν περιμένω να έρθει εσύ σε μένα. Είναι αντίστροφη η διαδικασία. Ε, σε αυτό το πράγμα, τα, τα, τα social media είναι, νομίζω, ένα είδος, ας πούμε, πώς να το πω, μενού, μια και μιλήσαμε για ταΐσμα, το οποίο διαμορφώνει ο καθένας μας. Παίρνουμε, ε, διαλέγουμε τι παρακολουθούμε, διαλέγουμε τους, ε, τους ανθρώπους που παρακολουθούμε, διαλέγουμε τα μέσα τα οποία διαβάζουμε, διαλέγουμε πού θα κάνουμε τις παρεμβάσεις μας, αλλά όλα αυτά τα έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν η μέρα μας ξεκινάει, περνάμε και ρίχνουμε μια ματιά. Το ρίχνω μια ματιά και το διαβάζω, είναι δύο πράγματα απίθανα διαφορετικά, δηλαδή, πραγματικά εντυπωσιακά, ας πούμε, διαφορετικά. Δηλαδή, το τίτλο ενός κειμένου μπορεί να τον δούνε για πλάκα μέχρι και 50, 60, 70000 άνθρωποι. Έτσι. Το, να διαβάσουν το κείμενο είναι μια άλλη ιστορία. Θα το διαβάσουν ε, ο ένας στους πέντε χοντρικά. Είναι ένα καλό ποσοστό αυτό. λοιπόν, και από εκεί και πέρα πρέπει να έχεις ας πούμε την ικανότητα ο άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί τους τίτλους σου να είναι πεπισμένος ότι αυτό το οποίο θα διαβάσει αν σου χαρίσει το πολυπόθητο κλικ. Δεν λέω ότι θα τον ικανοποιήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τον ιντριγκάρει. Βέβαια, στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, το διαδίκτυο είναι γεμάτο fake news, το διαδίκτυο είναι γεμάτο ιστορίες συνωμοσία, το διαδίκτυο είναι γεμάτο από τα νέα της Κατρίνα Στικούδη, το διαδίκτυο είναι γεμάτο από ένα σωρό πράγματα τα οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρουν κανένα μας. Γιατί μας ενδιαφέρουν, γιατί νομίζω ότι το διαδίκτυο είναι και ένα συγχρόνως, ένα παιχνίδι του καθενός μας. Δηλαδή, η, το, όλη αυτή η ιστορία του σερφαρίσματος και τα, είναι ένα είδος, ας πούμε, διασκέδασης. Και στη διασκέδαση υπάρχει και αυτό του τύπου το, ε, η επιλογή. Δηλαδή, η επιλογή του να διαβάζεις και πράγματα τα οποία ότι δεν είναι αλήθεια. Του να ασχολείσαι με πράγματα τα οποία ότι είναι Εντελώς ασήμαντα, α πούμε. Λοιπόν, α, όλα αυτά τα πράγματα α, εγώ σ, τα έχω πάντα στο μυαλό μου γιατί αν κάποια στιγμή ε, γίνουν ο κανόνας ε, ίσως και εγώ να σταμάτησω να ασχολούμαι με το διαδίκτυο. Δηλαδή θέλω να πω ότι ε, αν δεν μπορέσεις να βρεις κάνοντας όλα αυτά, κάνοντας γράφοντας βασικά, τους ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν και του ανθρώπου οι οποίοι για σένα ενδιαφέρονται, δεν έχει για καμία, κανένα ενδιαφέρον το όλο πράγμα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πραγματάκια τα οποία μπορεί να γίνουν ευκολότερα πολύ μεγάλε επιτυχίε. Παραδείγματο δηλαδή, χάρη ανθρώπινε ιστορίε. Έτσι, οι ανθρώπινε ιστορίε είναι ένα πράγμα το οποίο ο κόσμο κυνηγάει. Επειδή πια ο κόσμος μας δεν έχει και σύνορα. Υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία έχουν κάνει τεράστια σουξέ και μας έρχονται από χώρες που δεν έχουμε πάει ποτέ. Αλλά μπορεί να μας συγκινούν, μπορεί να τραβούν την προσοχή μας. Μπορεί να ε, μας μοιάζουν ας πούμε, καταπληκτικά και υπέροχα. Θέλω να πω ότι ο ανταγωνισμός είναι απίθανος, είναι γιγάντιος. Ε, και είναι τόσο μεγάλος που νομίζω ότι δεν πρέπει καν να μας απασχολεί πια. Δηλαδή, είναι αυτό που πας στην αρχή. Είναι ένας ωκεανός μέσα στον οποίο το μόνο που μπορεί να κάνεις με ένα καραβάκι είναι να ελπίζεις ότι δεν θα βουλιάξεις. Είναι αδύνατο να ανταγωνιστείς, να, να, να βάλεις στο μυαλό σου, ας πούμε, ότι θα κάνεις κάτι το οποίο ε, θα το διαβάσουν πολλοί, θα γίνει επιτυχία, θα γίνει αναπαραγωγή του, θα γίνει δεν ξέρω και εγώ τι. Ε, αν μπλέξεις σε μια τέτοιου τύπου ιστορία νομίζω το μυαλό σου θα χάσεις και τίποτα περισσότερο επίσης πρέπει να πω ότι από ό,τι έχω καταλάβει μπορείς να τραβάς πολύ πιο εύκολα την προσοχή ε, μιλώντας αρνητικά από ότι μιλώντας θετικά και εμένα αυτό να σας πω την αλήθεια με χαλάει πάρα πολύ ε, εγώ θα ήθελα να γράφω θετικότερα πράγματα, ειδικά στα αθλητικά. Και ε, διαπιστώνω όλο ένα και με μεγαλύτερη θλίψη ότι ε, το να εκθέτεις ανθρώπους στην κακία του πλήθους είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ε, τραβάς την προσοχή, για να κάνεις, ας πούμε, ντόρο, για να ε, ε είσαι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος χιλιάδων ανθρώπων. Να σας πω επίσης ότι στην Ελλάδα το μοναδικό εργαλείο προβολής κειμένων είναι το Facebook. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. το Twitter είναι η χαρά της εξυπνάδας. Μπορεί να πεις διάφορα πράγματα τα οποία να τα στέλνει ο ένας τον άλλον για να γελάμε ή ξέρω εγώ, για να θάβουμε τον οποιοδήποτε, αλλά η... Το να ανοίξει κείμενα μέσω του Twitter ε, είναι πάρα, πάρα πολύ σπάνιο. Το Instagram είναι αποκλειστικά, ας πούμε, για ε, φωτογραφίες. Ε, οι δικές μου δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να κάνουν σουξέ. Η Στυκούδη τα πάει καλύτερα. Λοιπόν, ε, οπότε θέλω να πω ότι και το, το μοναδικό αντικείμενο επιβίωσης το οποίο πρέπει να μάθεις με κάποιο τρόπο ας πούμε, να χειρίζεσαι, είναι το Facebook. Δηλαδή, αν δεν το έχει, αν δεν το ξέρεις, αν δεν ασχοληθεί λίγο περισσότερο, αν δεν μάθεις να κάνεις σελίδε χρησιμοποιώντα σελίδες χρησιμοποιώντας εργαλεία που στοχεύουν ειδικά κοινά κτλ. κτλ δεν έχεις καμιά σου που δεν Δεν έχεις άλλο τρόπο να διαφημίσεις ας πούμε, την οποιαδήποτε δουλειά και το οποιοδήποτε κείμενο. Θέλω να πω και κάτι για τα κείμενα, τελειώνοντας χωρίς να σας κουράσω άλλο. Ότι λέγανε πάντα ότι στο διαδίκτυο πρέπει τα κείμενα να είναι κείμενα του διαδικτύου, δηλαδή να είναι μικρά, να είναι περιεκτικά, να είναι... γιατί ο κόσμος έτσι, περνάει κάποια δευτερόλεπτα, δεν στέκεται πάρα πολύ. Όπως σας έλεγα πριν, κοιτάζει περισσότερο α, τίτλους. Γενικά υπήρχε μια, ας πούμε, διρεκτίβα ότι το διαδίκτυο δημιουργεί μια Νέα δημοσιογραφική γλώσσα. Δηλαδή, προσφέρεται για τέτοιου τύπου δουλειέ. Εγώ πάλι ήθελα στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα να αποδείξω ότι αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή, ότι υπάρχουν περιθώρια και για να γράψει πιο μεγάλα πράγματα και για να εκμεταλλεύεσαι το χώρο, ο οποίο είναι ατελείωτο και για να γίνει περισσότερο περιγραφικό από όσο θα μπορούσε να είσαι σε μια εφημερίδα και για να ε, στοιχειοθετεί γνώμε καλύτερα και με περισσότερε λέξει. Και κατάλαβα ότι τελικά κανόνας για το τι γίνεται και το τι γίνεται και πώς γράφεται και τι πρέπει να γράφεται εννοώ ως δομή, έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Στην πραγματικότητα υπάρχει ο παλιός κανόνας της δημοσιογραφίας ο οποίος έλεγε ότι όταν κάποτε θα έρθει η μεγάλη κρίση του τύπου η οποία έχει έρθει εδώ και πολλά χρόνια βέβαια, θα επιβιώσουν μόνο τα πολύ χάλια μέσα και τα πολύ καλά. Για τον τύπο είμαι βέβαιος ότι δεν θα επιβιώσει κάποια στιγμή τίποτα, ούτε τα χάλια ούτε τα καλά. Στο ίντερνετ πιστεύω ότι τα χάλια θα σκίζουν. Αλλά και για τα καλά υπάρχει μια πιθανότητα, ας πούμε, να τα βρίσκουμε και να τα στηρίζουμε. Αυτά. Ό,τι θέλετε. Αρκεί να μην με ρωτήσετε ποιο θα κερδίσει το πρωτάθλημα, γιατί δεν έχω ιδέα. Δηλαδή. <laughs> <laughs> είναι, δεν, είναι, βέβαιο. Όχι, δεν είναι τίποτα βέβαιο. Δεν είναι τίποτα βέβαιο. Mm. Ένα, ένα, ναι. ε, ένα, ενδιαφέρον πράγμα που είχαμε συζητήσει σε κάποια φάση και... Α, <laughs> ας ξεκινήσουμε από εκεί με το φίλο μας που θέλει να ρωτήσει, βεβαίω. Είπατε ναι. για το Facebook ας πούμε, είναι πιο καλή πηγή, να ανοίξει όλο mm. το κείμενο από το Twitter. Αυτό ισχύει για την Ελλάδα κυρίω. έτσι, γιατί ναι. από το... Ξέρω, α, ναι, στο εξωτερικό ισχύει το αντίθετο. Ναι, Κάποια ναι. στιγμή ίσω φτάσει και η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο, όσο με το Twitter... <χει> ε, είμαι κάθετο. Δηλαδή, το Twitter και η, η, η δημοσιογραφία στην Ελλάδα δεν πρόκειται να συναντηθούν ποτέ. Είχαν ένα φλερτ εκεί γύρω στο 2011-2012, δεν κατέληξε σε γάμο και έκτοτε μισούνται θανάσιμα. Δηλαδή, ε, θα σου το πω από... Την πήρα τη δική μου, που μπάς, περιπτώσει πέρα από το blog το δικό μου, το οποίο είναι μικρό, αλλά πάντα χρήσιμο για τέτοιο τύπου συμπεράσματα, ξέρω λίγα παραπάνω πράγματα και για το NGR, για παράδειγμα. Λοιπόν, ε, ε, εγώ θα, θα φέρω ένα παράδειγμα. Έχω 26.000 ανθρώπους, οι οποίοι με ακολουθούν στο Twitter. Ε, από αυτούς τους 26.000 ανθρώπους που με ακολουθούν στο Twitter, μπαίνουν μέσω του Twitter για να διαβάσουν κάτι που έχω γράψει 10. Κατά μέσο όρο τη μέρα. Ή εγώ έχω τον ανθρωποδιώκτη ή κανένας δεν ενδιαφέρεται. Επειδή δεν έχω τον ανθρωποδιώκτη, τουλάχιστον, λοιπόν, το Twitter είναι μόνο για να περνάς, να βλέπεις γενικά τι συμβαίνει και να, να γίνεται έτσι κανένας διαγωνισμός εξυπνάδας. Και το ίδιο ισχύει και για τα περισσότερα πράγματα, δηλαδή τα περισσότερα μέσα. Δηλαδή, γι' αυτό και τα, τα μεγάλα ειδησογραφικά δίκτυα, τα οποία το χρησιμοποιούν, ε, μέσω Twitter πουλάνε μόνο headlines. Σχεδόν τίποτα άλλο. Γιατί προφανώς, ξέρεις, έγινε καλά αυτό το πράγμα από την αρχή. Δηλαδή, διαμορφώθηκε ένα κοινό, το οποίο... Ε, παρακολουθεί ας πούμε την, την ενημέρωση ε, στηρίζει την ενημέρωσή του στο συγκεκριμένο μέσο εδώ δεν στηρίζει την ενημέρωσή του στο twitter το κοινό ε, το, το χρησιμοποιεί για άλλους λόγους αντιθέτως χρησιμοποιεί για την ενημέρωση του πάρα πολύ το, το facebook ε, εγώ το facebook για να καταλάβετε την πρώτη φορά μου θύμισε πάρα πολύ τα λευκόματα που κάνανε τα κοριτσάκια όταν ήμουν εγώ στο Λίγιο. πριν από πολλά χρόνια δεν μου είχε φανεί ένα πράγμα τελείω. Ε, πώ να το πω. αθώο, γελίο, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει ο καθένα, μπορεί να πει. Ε, δεν περίμενα ποτέ ότι θα είχε αυτό το τύπο τη, τη δυναμική σε ό,τι έχει να κάνει με, με το συγκεκριμένο πράγμα. Αλλά ε, το Facebook επιτρέπει τα μεγάλα κείμενα. Και επειδή επιτρέπει τα μεγάλα κείμενα, το ταύτισε ο κόσμος λίγο περισσότερο με την ενημέρωση. Αντίθετα με το Twitter που πρέπει να γράψει. Ε, κάτι ας πούμε σε 125 χαρακτήρες και δεν έχει ο άλλος καν στο μυαλό του ότι υπάρχει ένα link το οποίο αν το πατήσει θα τον οδηγήσει σε κάτι πιο μεγάλο. Και είναι και το εξή παράδοξο τώρα, ότι η ενημέρωση μεταφέρεται όλο ένα και πιο πολύ στα κινητά τηλέφωνα. Δηλαδή θα έπρεπε σε αυτό το Twitter να είναι πάρα πολύ δυνατό όπως είναι στο εξωτερικό. Ε, το ελληνικό Twitter δεν είναι. Τι, τι ξέχασα να πω. Όχι, κάτι να Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το μέλλον τη δημοσιογραφία στο digital χωρί το facebook. Δηλαδή αύριο κλείνει το facebook. Τι σημαίνει με τη δημοσιογραφία? Ειλικρινά, είναι πολύ δύσκολο να το φανταστώ αυτό που λες. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ ότι μπορεί να υπάρξει μια κάποια δημοσιογραφία του... Του μέλλοντο χωρί ένα τέτοιο τύπο ενδιάμεσο πάροχο. Δηλαδή, είναι τόσο μεγάλη η χρήση του συγκεκριμένου πράγματος ότι αύριο το πρωί έκλεινε το Facebook, κάποιο θα έφτιαχνε το Facebook 2. Δηλαδή, θα, θα ξαναδημιουργούσε αυτού του τύπου την πλατφόρμα για να ε, μπορεί να υπάρχει, εγώ λέω, περισσότερο και από δημοσιογραφία ενημέρωση. Έτσι. Με όλα βέβαια τα τα προβλήματα τα οποία έχει αυτού του είδου ενημέρωση. Το μεγαλύτερο εκ των οποίων είναι ότι δεν φιλτράρεται τίποτα από κανέναν αρχισυντάκτη. Δηλαδή, οι εφημερίδε δεν μπορούσαν να γράψει κάτι το οποίο να ήταν εντελώ από το κεφάλι σου. Χωρί να βρεθεί κάποιο που να σε ρωτήσει αν για αυτό που γράφει, α πούμε, έχει κάποια απόδειξη. Ε, ακόμα κι αν ήσουν, λέει ο λόγο, ο καλύτερο των καλύτερων, κάποιον είχε δίπλα, είτε προϊστάμενο, είτε αρχισυντάκτη, είτε συνεργάτη, είτε εκδότη, είτε επίτητον, όπως θέλετε, που σε ρώταγε, ρε εσύ, αυτό ισχύει ή θα βρούμε τον πελά μας. Ε, στη, στο, δια, στο διαδίκτυο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Στο, στο Facebook ειδικά, ας πούμε, δηλαδή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ε, Με αποτέλεσμα να, είναι, να πληθαίνουν και ιστορίες ε, παραμυθιών, ας πούμε, που μπορεί να πλασάρονται ως ενημέρωση, αλλά απ' την άλλη, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο περίπτωση του κόσμου είναι το Facebook. στην Ελλάδα, έτσι, για το το, το, το κόσμο είναι υπερβολικό. Εγώ πήγαινα προηγουμένως να πω κάποια παρατήρηση που είχες κάνει σε κάποιο σημείο ότι, και το, τον λίγο, ότι τελικά ο κόσμος διαβάζει όντω μεγάλα κείμενα και από πού τα διαβάζει τελικά. Ναι, ο κόσμος... Ε, διαβάζει μεγάλα κείμενα, ε, διαβάζει μεγάλα κείμενα στον υπολογιστή του κυρίω. Στο τηλέφωνο λιγότερο είναι πιο, λιγάκι πιο δύσκολο. Βέβαια, μεγάλο κείμενο και μεγάλο κείμενο διαφέρει. Δηλαδή, αν είναι, πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο να είναι, εν πάση περιπτώσει, στρωτό, να μην είναι πάρα πολύ πομπόδες, να μην απαιτεί μια φοβερή ας πούμε, ε, ξέρεις, προσήλωση, α πούμε. Λοιπόν, ε, ε, αν υπάρχει αυτό το πράγμα, το μέγεθο του κειμένου δεν έχει να κάνει. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα που είναι φοβερά σύνθετα ας πούμε, στο, στο διαδίκτυο. Ε, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύω ήταν λίγο άτυχοι. Δηλαδή, σκεφτόμουν τι τελευταίε μέρε ότι αν ζούσε ας πούμε, ο Μακαρίτη ο Αποστολίδη και ασχολούταν με την ταινία του Μαραγδί με τον Καζατζάκη. Ο Αποστολίδη, για όσου δεν το ξέρουν, ήταν ένα άνθρωπο που είχε μεταξύ άλλων είχε κάνει έτσι ιερό σκοπό τη ζωή του να αποδείξει ότι ο Καζατζάκη δεν υπήρχε ω συγγραφέα. Τίποτα, α πούμε πάρα πολύ μέτριο. Και κακό γίνεται η φασαρία. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι θα είχε γίνει χαμό αν υπήρχε τώρα και αν ήταν, α πούμε, blogger ο Αποστολίδης που κά κάτι τέτοιο θα ήταν. Έτσι. Ε, αυτό γιατί το λέω, γιατί η, ε, το μέγεθο του κειμένου δεν έχει να κάνει τόσο όσο με το τι ακριβώ ε, πραγματεύεται. Το κακό στη συγκεκριμένη ιστορία, και αυτό το λέω εκπείρα, είναι ότι ο κόσμο θέλει περισσότερο ε, κράξιμο και λιγότερο ανάδειξη ας πούμε του, του οποιοδήποτε καλού ας πούμε ναι ναι θε... ο... ο αρνητισμός που λέει λίγο παραπάνω ε, αναφέρθηκες πριν ότι ναι. αναφέρθηκες πριν ότι γνωρίζεις ποιο είναι το κοινό σου στο blog και ξέρεις και τι θέλει ενώ δεν επιτρέπεις σχόλια ε... ήθελα να ξέρω πως παίρνει feedback, γιατί φαντάζομαι ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα κάτσουν να γράψουν προσωπικό email, ή φαντάζομαι κιόλα ότι είναι ένα διαφορετικό κοινό που άλλο είναι αυτό που σε παρακολουθεί στην τηλεόραση, άλλο στην εφημερίδα, άλλο στο facebook και άλλο στο τέτοιο. Ή κάποιο, αν σε παρακολουθεί και σε διαβάζει, α πούμε, δεν έχει την ανάγκη να σε κάνει follow και στο facebook ή σε τέτοιο. Πώ διαχωρίζει το κοινό στην κάθε περίπτωση. Ναι, ε, κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ απλό και έχει να κάνει με την αποδοχή του κειμένου. Η αποδοχή του κειμένου είναι μετρήσιμη. Πρώτα απ' όλα είναι η ίδια του η επισκευσιμότητα. Έτσι Δηλαδή, με τον καιρό έμαθα να χρησιμοποιώ και διάφορα εργαλειάκια τα οποία δεν ήξερα ότι υπάρχουν, όπως ας πούμε το Google Analytics, έτσι. Διάφορε διάφορες εφαρμογές, ας πούμε, του Facebook, όπου βλέπω πόσοι μπορεί να περνάνε από τη σελίδα. Δεν είναι κάτι που το κάνω μανιακά, έτσι. Δεν είναι ότι μπαίνω κάθε μέρα. Αλλά ανά μήνα παίρνω διάφορα αποτελέσματα. Και βλέπω, ας πούμε, πρώτα απ' όλα πόσα κείμενα κοινοποιούνται. Ποια κείμενα κοινοποιούνται. Πόσοι δηλαδή είναι διαθέσιμοι αυτό το οποίο έχουν διαβάσει να το μοιραστούν με κάποιον άλλο. Αυτό από μόνο του αρκεί για να μου δώσει μια εικόνα του τι είναι αυτό το οποίο ο κόσμος περιμένει να διαβάσει από μένα. Και που σωστά είπε, δεν έχει καμία σχέση αυτό ο κόσμο με τον κόσμο που πιθανόν με έχει δει μια φορά στην τηλεόραση, α πούμε, ή ξέρω εγώ, με ακούσει στο ραδιόφωνο. Είναι εντελώ διαφορετικά πράγματα. Είναι, ε, για να, το, να σου το πω παραστατικά, είναι σαν να υπάρχει ένα είδο επικοινωνία το οποίο βασίζεται σε ένα ταμ-ταμ στη ζούγκλα. Έτσι. Ή, αν θέλει, σε μια σειρά από ταμ-ταμ στη ζούγκλα. Μπορεί λοιπόν να μην ξέρω ακριβώ εγώ ποιοι είναι αυτοί που χτυπάνε το ταμ-ταμ. Έτσι ξέρω όμως πόσα τα μπουρλα χτυπάνε. Και αυτό το πράγμα από μόνο του μου δίνει μια εικόνα για τα θέματα τα οποία ο άλλος περιμένει ας πούμε να διαβάσει από να, να Βέβαια και αυτό είναι ξέρεις, κομμάτι σχετικό δηλαδή ε, αν στοχεύσεις ένα κοινό και το facebook σου δίνει αυτού τύπου την ικανότητα μπορεί αυτό το κοινό να το βρεις. Δηλαδή, Είχα γράψει τη μια φορά ένα κομμάτι για το, τη, το, την ταινία για τον, το, το Βαν Κόγκ, η οποία είχε βγει πρόσφατα στο, στα σινεμά. Ε, δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια ότι αυτοί που διαβάζουν για τον Γκάριμαν Σαριφάρντ θα ενδιαφέρονται για το Βαν Κάποιοι ενδιαφέρονται. Μετά του κάνα μια προώθηση ψάχνοντα το κοινό του Βαν Και το κείμενο δούλεψε πολύ. Δηλαδή δεν είναι ακριβώ στη συγκεκριμένη περίπτωση το κοινό που διαβαζεμένα, αλλά εν περιπτώσει ήταν ένα κομμάτι το οποίο του ανθρώπου που ξέρουν ποιο είναι ο Βαν δεν του πείραξε καθόλου. Έτσι, δεν λέω ότι ε, αυτοί περιμένουν και από τότε μπαίνουν κάθε μέρα να δουν τι γράφω, αλλά λέω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το κείμενο εντό εισαγωγικών δούλεψε. Λέω... Είχε με εσύ, ε, δεν να σε αφήσω παραπονούμενο. Ε, 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 το, 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 το... Ναι. Επιτρέπετε, ναι. επιτρέπετε να ρωτήσετε το δημοσιογράφο αν σου αρέσει το κοινό σου. Θέλω να πω, δεδομένου ότι έχεις και ένα κοινό ποδοσφαιρικό που έχει και κόσμο Σκληρό που και γουστάρει ναι. και το έτσι... και να βρίσει και να ξεδώσει, ασχολείσαι με αυτό ή... Όχι, εμένα μου αρέσει το κοινό μου. Και ας με βρίζουν και κάποια φορά, δεν είναι για τίποτα... Ε, εντάξει, αρκεί όλα να είναι, ξέρεις, ε, ε, να, να υπάρχουν κάποια μέτρα έτσι, στο, στο, στην κριτική. Ε, απ' την άλλη όμως, ξέρεις, εγώ τουλάχιστον δεν είχα ποτέ αυτή την τρέλα του να βρω, ας πούμε, <laughs> ακόλουθους, ντε και καλά, οι οποίοι αυτό που εγώ λέω να το, να το δέχονται ως θέσφατο. Ίσα, ίσα, εμένα πάντα με ενδιαφέρε να πω τι έχω να πω και από εκεί και πέρα αν υπάρχουν ενστάσεις, ε, καλώς να γίνουν. Ε, αλλά η, η καθημερινή ας πούμε σχέση που δημιουργείς με έναν αναγνώστη είναι λίγο στο, στο διαδίκτυο η εφημερίδα είναι άλλο πράγμα η εφημερίδα ποτέ δεν είσαι βέβαιος ότι την παίρνουν απαραίτητα για σένα μπορεί κάποιος να αγοράσει την εφημερίδα για 50 άλλους λόγους ας πούμε. Ε, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση σε κείμενα τα οποία γράφει εσύ για σένα με σένα ασχολούνται έτσι, σένα ψάχνουν αυτό δημιουργεί ξέρεις, μια σχέση η οποία είναι ένα, τελικά ένα είδος φιλικής σχέσης. Είναι μια παράξενη φιλία. Εγώ δεν πίστευα αυτό το είμαστε φίλοι στο facebook ας πούμε. Γελούσα. Τελικά έχει μια βάση αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει μια, είναι μια περίεργη σχέση αλλά είναι μια υπαρκτή σχέση. Δηλαδή είναι άνθρωποι που από σένα κάτι περιμένουν αλλά τους περιμένεις κι εσύ. Έτσι. πολλοί μου λένε θυμάσαι τότε που έχεις πει αυτό ας πούμε ή τότε που έχεις κάνει εγώ το θυμάμαι ε... σε ορισμένες περιπτώσεις και το, το διαδίκτυο ευτυχώς όχι μένα, δημιουργεί και φανατισμούς δηλαδή περιμένεις να διαβάσεις κάποιον πραγματικά όπως με το, με το φανατισμό που περιμένεις ας πούμε, να δεις ξέρω, μια ομάδα ποδοσφαιρική ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να το περιμένεις και γιατί είσαι εντελώς αντίθετος σε αυτό το πράγμα το οποίο αυτός πρεσβεύει. Αλλά είσαι εκεί, στημένος, σαν να είσαι ας πούμε, με ένα κουμπούρι ας πούμε, και να, να περιμένεις ας πούμε, να πυροβολήσεις, ναι, ένα, ένα καραούλι πραγματικό. Mm. Αυτά, ναι. Σε συνέχεια της ερώτησης που έκανε και ο Τάκης, πόσο εύκολο είναι να αλλάξει το κοινό σου και αν θέλεις να το κάνεις ή αν μπορείς να το κάνεις πιο εύκολο από τη, στο ίντερνετ από τη, σε μια εφημερίδα. Όχι, να το αλλάξω το κοινό μου δεν μπορώ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα άλλο κοινό το οποίο θα μπορούσα, με το οποίο θα μπορούσα να χτίσω μια σχέση ας πούμε, ανάλογη. Αυτό το οποίο εντάξει, κατά καιρούς, ας πούμε, συμβαίνει είναι διάφορα πιο ειδικά ας πούμε, πράγματα να απευθύνονται σε, ας πούμε, άλλους ανθρώπους. Εγώ, eben, εμένα μου αρέσει να καταπιάνουμε με διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι απαραίτητα αθλητικά. Δηλαδή, θα σου yeah, ένα παράδειγμα. Το να γράψει κάτι που είναι ταξιδιωτική εντύπωση, έτσι, προφανώς δεν έχει να κάνει απαραίτητα με το κοινό σου. Μπορεί να έχει να κάνει περισσότερο με ανθρώπους οι οποίοι αυτό που γράφεις το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, να γράψεις, ας πούμε, ένα κείμενο για τη Βαρκελόνη. Προφανώ αυτό ο οποίο έχει ζήσει στη Βαρκελόνη μπορεί αυτό να το εκτιμήσει περισσότερο από κάποιον που δεν έχει πάει ποτέ και δεν τον ενδιαφέρει και να πάει ποτέ στη, στη συγκεκριμένη πόλη. Λοιπόν, αυτόν χάρη στο Facebook μπορεί να τον βρει. Έτσι, να, να φτάσει δηλαδή. Αλλά δεν, δεν είναι ένα άνθρωπο τον οποίο ας πούμε, προσδιορίζω εγώ ω κοινό μου. Είναι απλώ κάποιο με τον οποίο μπορεί παροδικά να μοιραστούμε κάτι. Ξέρεις, είναι λίγο ας πούμε σαν one night stand όλοι αυτοί όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή εντάξει και ε, ε, έχουν υπάρξει διάφορα κείμενα τα οποία ε, ήταν εκτό ας πούμε της, της δικής μου θεματική, τα οποία διάβασε πολλοί κόσμος, δηλαδή ένα κείμενο που, είχα, που είχε κάνει πολύ μεγάλο σουξέ και διαδικτυακά, πολύ πριν κάνω εγώ τον blog ήταν ένα κείμενο που είχα γράψει μια φορά για το τέλο του Lost, το είχαν διαβάσει τόσοι πολλοί άνθρωποι, του 200.000 που πίστευα ότι όταν πεθάνω, όπω σα πω στον Καζαντζάκη, λέει Είμαι ελεύθερο, ξέρω εγώ, μένα θα γράψουν έγραψε για το τέλο του Lost. Στον τάφο μου, α πούμε. Εντάξει, προφανώ αυτή είναι ένα άλλο κοινό. Ή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Τελευταία ερώτηση ναι. Χάουιν. Okay. Και των δύο τελευταίων έτσι. Haters και love to hate. Δηλαδή, mm -hmm έχω παρακολουθήσει σε αναρτήσει σα σχόλιο ότι γράφει καλύτερα όταν πρόκειται και για τον κινηματογράφο. Κτλ. Πώ το αντιμετωπίζετε, Κοίταξε, αυτά τα λένε αυτοί οι οποίοι για κάποιο λόγο διαφωνούν με ένα κείμενο συγκεκριμένο. Δεν είναι μια γνώμη την οποία την παίρνω σοβαρά. Δηλαδή, ε, ξέρω ότι ο καθένα, α πούμε, όταν θέλει να πάρει αποστάσει από σένα και να σε πληγώσει, ψάχνει τον πιο οικείο για αυτόν τρόπο. Ένα άλλο θα μπορούσε να γράψει Άσε μας ρε κοντένα, πού με τη διάλογο γράφεις. Ένας άλλος που προτιμώ να γράφεις γι' αυτό. Ε, εμένα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Εμένα με πειράζουν αυτοί οι οποίοι λένε, χωρίς να έχω διαβάσει τη γράφης, διαφωνώ απόλυτα. <laughs> 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 να είσαι καλά. <laughs> λοιπόν, σας ευχαριστώ.